Πώς αισθάνεσαι που ανήκεις στην ΑΕΚ? Σίγουρα η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ιδιαίτερα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ίσως έχουν κάποιους δεσμούς με την ομάδα και να συμπαθήσουμε και εγώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι θέλω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας, η οποία θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει στην ομάδα και που της πραγματικά ανήκει. Η πρώτη σου σκέψη, όταν σου κάνανε την πρόταση για να έρθει στην ΑΕΚ? Σίγουρα ήταν μια πολύ μεγάλη τιμή για μένα, γιατί η ΑΕΚ, όποια κατηγορία και αν είναι, πάντα είναι ΑΕΚ, πάντα είναι ιστορικότερη ίσως ομάδα στον ελληνικό αθλητισμό. Και όταν κατέφθηκα την πρόταση, σκέφτηκα ελάχιστα μπορώ να σου πω. Η στόχη σου για αυτή τη φετινή χρονιά? Πιστεύω ότι κάθε μεγάλος αθλητής πρέπει να έχει στόχους οι οποίοι υλοποιούνται μέσα από πνευματική επιτυχία. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι αν η ομάδα φέτος πετύχει το στόχο αυτή, σίγουρα και ο δικός μου στόχος προσωπικός θα έχει δεχθεί. Μάλιστα. Δύο λόγια στον κόσμο. Τι θες να πεις για τον κόσμο, για το ένασμα να έρθει να σας στήριξει φέτος? Εγώ πιστεύω ότι εμείς ήδη θα καλέσουμε τον κόσμο να έρθει με τις εμφανίσεις μας, θα τον προκαλέσουμε μάλλον να έρθει στο γήπεδο. Αν και ο κόσμος έχει πάντα τη στήριξη. Θέλω να είναι κοντά στην ομάδα, να δει ότι εμείς θα παλέψουμε για αυτή τη φανέλα και θα δώσουμε όλο μας τον εαυτό για να καταφέρουμε να επιστρέψει η Βασίλισσα στην Α1. Και σίγουρα, αν ο κόσμος είναι ο έτοιμος παίχτης, εμείς θα έχουμε ένα μαντάζ. Μάλιστα. Και οι εντυπώσεις σου μέχρι τώρα που είσαι στην ΑΕΚ? Η δουλειά που γίνεται στην ομάδα αυτή τη στιγμή γίνεται σε ελάχιστα κλαμπ στην Α1. Στην Α2, στην Α1. Η ομάδα δείχνει ότι δουλεύει με άκρο επαγγελματισμό και θέλει η ομάδα σε όλους τους τομείς να δείξει ότι είναι επαγγελματής και θέλει να επιστρέψει εκεί που πρέπει. Αποκτικά τώρα νομίζω ότι υπάρχει ένα κράμα 7-8 παιχτών που είναι πιο έμπειροι και ξέρουν τις κατηγορίες και την Α1 και την Α2, και ένα δεύτερο κράμα παιχτών ταλαντούχων που δεν έχουν τόσο πολλές εικόνες. Στόχος μας είναι να βάλουμε μια γροθιά και να μπορέσουμε να το βγάλουμε μέσα στον αγώνα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τους αγώνες.